Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Για την επόμενη περίπου μισή ώρα θα είμαστε μαζί από τη φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου σε μια προσπάθεια να δούμε ό,τι νεότερο υπάρχει σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και να συζητήσουμε τις τελευταίες τάσεις έτσι όπως διαμορφώνονται από τους πανευρωπαϊκούς οργανισμούς InSafe και InHope. Άλλη μια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου πέρασε στην ιστορία και ήδη όλοι οι εμπλεκόμενοι με το θέμα φορείς έχουν σηκώσει τα μανίκια και εργάζονται πυρετωδώς, έτσι ώστε η κάθε μέρα πλέον να είναι ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Άλλωστε, κάθε μέρα που περνάει αυξάνονται και οι προκλήσεις σε αυτό το τομέα. Σε αυτή τη μάχη για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά αλλά και ενήλικες, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί στις Βρυξέλλες έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος που την να δημιουργηθεί από τις ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο, ένα θέμα που αναμένεται να μας απασχολήσει πολύ τα χρόνια που έρχονται και ήδη αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά με τις πλατφόρμες, τα μέσα ενημέρωσης, τους ερευνητές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να συμφωνήσουν σε λύσεις για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των ψευδών ειδήσεων. Στόχος είναι να οριστούν οι ευθύνες των παραγόντων, σεβόμενοι ταυτόχρονα την ελευθερία έκφρασης, τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και το δικαίωμα των πολιτών σε ποικίλες και αξιόπιστες πληροφορίες. Συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλυφθούν να έχει προγραμματιστεί να ανακοινωθούν αρχές του καλοκαιριού. Στο πλαίσιο τώρα του Πανευρωπαϊκού Εορτασμού για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018, η Επίτροπος, κυρία Μαράια Καμπριέλ, ξεκίνησε τη Safer Internet for You, μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που αποσκοπεί στην προώθηση του ψηφιακού πολιτισμού μεταξύ των παιδιών και των νέων. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος άλλωστε για να προωθηθεί η διαδικτυακή ασφάλεια και η παιδεία στα μέσα από την αναγνώριση και την επιβράβευση επιτευγμάτων σε αυτούς τους τομείς. Και για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του οργανισμού InSafe ανακοινώνει τη διενέργεια πανευρωπαϊκού διαγωνισμού. Ο στόχος δεν είναι άλλος από την προώθηση της διαδικτυακής ασφάλειας και της παιδείας στα μέσα, καθιστώντας τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους πιο ενημερωμένους για τις ψηφιακές ευκαιρίες και προκλήσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία υπογραμμίζεται και ο ηγετικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από 20 χρόνια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την επίτευξη ασφαλούς και ποιοτικής πλοήγησης στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κανείς από τη σελίδα Safer Internet for Kids, όπου το 4 το γράφουμε με 4.gr. Στα δικά μας τώρα, την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής για είσοδο των παιδιών κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα μόνο με γονική συνένεση ανακοίνωσε μιλώντας στην κεντρική εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 η νομική ελέγκτρια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου. Η κυρία Παναγοπούλου τόνισε πως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να βρεθούν τεχνολογικοί τρόποι ώστε να επαληθεύεται πως οι γονείς όντως έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Το θετικό είναι, όπως δήλωσε η κυρία Παναγοπούλου, πως η ευθύνη βαραίνει τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να ελέγξουν την τήρηση των ηλικιακών ορίων των χρηστών τους. Διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωπες με υπέρογκα πρόστιμα, ενώ η μελέτη προτείνει ακόμα και τη θέσπιση ευθύνης γονέων σε περίπτωση εκθέσεως του παιδιού σε διαδικτυακό κίνδυνο. Για το θέμα αυτό, αλλά και για πολλά άλλα, θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με έναν εκπρόσωπο του πάνελ νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, τον κύριο Χάρη Κυρίτση. Κύριε Κυρίτση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποιος είναι ο ρόλος του πάνελ νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου? Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας έχετε στο ραδιόφωνο σήμερα από το πάνελ νέων. Οι νέοι πάντα πρέπει να έχουν φωνή σε θέματα που τους αφορούν. Εννοείται πως πρέπει να έχουν φωνή. Και το πάνελ νέων του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελείται από περίπου 20 νέους που είναι σε όλη την ελληνική επικράτεια.
και συζητάμε διάφορα ζητήματα που απασχολούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο σήμερα. Σε κάθε συνάντηση που κάνουμε, ζητάμε την άποψη των νέων για διάφορα ζητήματα που υπάρχουν και θέλουμε να δούμε ουσιαστικά πώς κάθε νέος σκέφτεται για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά, καθώς η άποψη των νέων είναι πολύ σημαντική για να τη λύση του προβλήματος. Οι ίδιοι νέοι λοιπόν προτείνουν τις λύσεις για τα προβλήματά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που τα ζουν, τα βιώνουν, οπότε σαφέστατα είναι και πιο κοντά στο να βρουν τη λύση. Είναι σε πιο κοντά στο να βρουν τη λύση, αλλά και βοηθάνε και τους μεγαλύτερους να καταλάβουν πώς σκέφτονται οι ίδιοι, ώστε να βρουν τη λύση. Ναι, για να σας δώσω το ζήτημα, είναι πολύ σημαντικό γενικά και σε άλλους τομείς. Όπως στο εξωτερικό γίνονται συνέδρια για την κυβέρνηση του διαδικτύου, που είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά όλα τα ζητήματα που αποσύνουν για διαδίκτυο και ένα από αυτά είναι και η ασφάλεια των νέων στο διαδίκτυο. Και αυτά τα συνέδρια αποτελούνται από διάφορους φορείς, όπως οι κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τομέας, η Ακαδημία. Και τον τελευταίο χρόνο γίνονται συζητήσεις ώστε να θεσπιστεί ως φορέας και οι νέοι, γιατί άμα δεν υπάρχει οθόνη των νέων, στο διαδίκτυο ειδικά που είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούν καθημερινά, για να λύσουμε τα ζητήματα, ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο. Έτσι ακριβώς. Το πάνελ νέων του ελληνικού διαδικτύου εκπροσωπεί τη χώρα στις αντίστοιχες συσκέψεις που γίνονται στο εξωτερικό με όλα τα πάνελ νέων από όλα τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου, έτσι δεν είναι? Ναι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί κυρίως στην Ευρώπη υπάρχει τόσο οργανωμένο το ζήτημα του ασφαλούς διαδικτύου. Εκπροσωπήθηκε το πάνελ νέων της Ελλάδας στις Βρυξέλλες στις 28 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, όπου έγινε μια ευρωπαϊκή συγκέντρωση με όλα τα πάνελ νέων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους και να δημιουργηθούν νέες σχέσεις και διέδη επικοινωνίας μεταξύ των νέων, ώστε να υπάρχει ακόμα καλύτερη και πιο αποτελεσματική λύση στα προβλήματα. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τη φωνή των νέων ανθρώπων, τι έχουν να μας πούν, να φουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους και τους προβληματισμούς τους, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια λύση που θα είναι προς το καλό όλων. Κύριε Κυρίτση, η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου πέρασε στην ιστορία 2018. Ετοιμαζόμαστε βέβαια για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2019. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι καλό θα ήταν την κάθε ημέρα μας την κάναμε ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Θέλω την άποψή σας. Στην Ελλάδα περάσαμε το μήνυμα για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο, για το σεβασμό στον άλλον χρήστη του διαδικτύου και το σεβασμό στον εαυτό μας? Αυτό το πράγμα που θα ήθελα να πω και εγώ είναι ότι κάθε μέρα θα έπρεπε να είναι μια μέρα ασφαλούς διαδικτύου. Και πιστεύω ότι η καθιέρεση που έχει γίνει της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου περνάει ένα ακόμα μήνυμα προς τον κόσμο για το πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε τα παιδιά ασφαλή απέναντι στο ανεξέλεγκτο περιεχόμενο του διαδικτύου σήμερα. Η μέρα του ασφαλούς διαδικτύου στην Ελλάδα νομίζω έγινε ιδιαίτερα αισθητή και πιστεύω ότι έχει υπάρξει μια μεγάλη συνεργασία και ένα μεγάλο ενδιαφέρον από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από σχολεία και εκπαιδευτικούς και γονείς για το ασφαλές διαδίκτυο. Και πιστεύω ότι κάθε χρόνο υπάρχει και μεγαλύτερο, και βλέπουμε και ότι κάθε χρόνο υπάρχει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό βέβαια ξεκινάει από το γεγονός ότι κάθε χρόνο μεγαλούν και οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο διαδίκτυο. Οπότε ο κόσμος ευαισθητοποιείται, συνειδητοποιεί πλέον τη σημασία της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Εκτός ότι οι γονείς πιστεύω ότι αρχίζουν να ευαισθητοποιούνται πιο πολύ, αλλά είναι και ότι και τα Υπουργεία Παιδείας με τη σειρά τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ενημερώσουν περισσότερο και το ζητάνε να ενημερώσουν περισσότερο τους μαθητές τους. Γιατί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και στην καθημερινότητα του σχολείου. Γιατί το cyberbullying υπάρχει στα σχολεία και ουσιαστικά είναι η νέα μορφή bullying. Η πιο άτυπη μορφή bullying που γίνεται από το σπίτι. Και η πιο διαδεδομένη. Και η πιο διαδεδομένη και η πιο εύκολη, καθώς δεν είναι ανάγκη να κοιτάς τον άλλον στα μάτια. Ναι, αυτό. Δεν είναι ανάγκη να έχεις φυσική επαφή με τον άλλον. Έτσι. Κύριε Κυρίτση, ποιοι είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι στο διαδίκτυο για τους εφήβους, έτσι όπως τα έχετε συζητήσει στο πάνελ νέων αυτή τη στιγμή? Μία τάση που έχει υπάρξει είναι το sexting. Το sexting είναι η ανταλλαγή σεξουαλικών μηνυμάτων, γυμνών, φωτογραφιών μέσω των μέσων μαζικής δικτύωσης ή άλλων τρόπων. Είναι όντως τόσο διαδεδομένο στο σχολείο όσο ακούμε, στα σχολεία όσο ακούμε? Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένο.
ή δεν έχει έρθει σαν τάση τόσο διαδομένη ακόμα, αλλά στο εξωτερικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάνει θράψη. Γιατί, γιατί ουσιαστικά μετά από, από περιπτώσεις sexting υπάρχει και ουσιαστικά εκβιασμός, γιατί αυτός που θα έχει τις φωτογραφίες μπορεί να εκβιάσει το άλλο άτομο στο οποίο ανήκουν οι φωτογραφίες ή να τις δημοσιεύσει να... ή μπορεί και να τις μοιραστεί χωρίς να τον εκβιάσει καν και μετά να υπάρχουν θέματα όπως το cyberbullying. Mm-hmm. Που μπορεί να δημιουργήσει τάσεις αυτοκτονικές, μελαγχολίας, κατάθλιψης. Ναι, διάφορα. Ουσιαστικά στιγματίζεται το παιδί. Ναι. Επίσης και δικτυακή αποπλάνηση είναι κάτι πάλι συνηθισμένο, να το πω συνηθισμένο, αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο ζήτημα, καθώς δεν μπορείς ουσιαστικά να ελέγξεις το ποιος μιλάει με ποιον στο διαδίκτυο. Είναι δύσκολο να το ελέγξεις αυτό. Άμα δεν υπάρχει και κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών ή ο κατάλληλος έλεγχος των παιδιών. Και η κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη είναι μεγάλο ζήτημα, ακόμα όπως και στα fake news που τα αναφέρω σε λίγο. Mm-hmm. Αλλά στη διαδικτυακή αποπλάνηση μπορεί κάποιος ενήλικας να αποπλανήσει το παιδί και να προσπαθήσει να το συναντήσει ακόμα και στην κανονική ζωή ώστε να το εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Sexting λοιπόν, grooming, cyberbullying. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός, όπως αναφέραμε, που ουσιαστικά αυξάνεται τα περιστατικά γιατί είναι πιο εύκολο να εκφοβίζει τον άλλο στο διαδίκτυο και είναι πιο εύκολο και να έρθει σε επαφή με τον άλλο στο διαδίκτυο. Μπορεί να εκφοβίζει οποιοδήποτε άτομο, ακόμη και να μην το ξέρει στην πραγματική ζωή. Η ηλεκτρονική. Το ηλεκτρονικό ψάρεμα το λένε γιατί. Το phishing. Ας χρησιμοποιούμε και τους όρους αυτούς για να τους μαθαίνουν οι ακροατές. Το phishing είναι όταν κάποιος προσπαθεί. Μπράβο, η εξαπάτηση. Ας το θέσουμε καλύτερα. Προσπαθεί να αποσπάσει προσωπικά σου στοιχεία προκειμένου να σε εξαπατήσει. Ναι, πολλές φορές μπορεί να ζητήσει κωδικούς λογαριασμών γιατί μπορεί να στείλει mail με μια διεύθυνση που μοιάζει ότι είναι το Facebook π.χ. και να ζητήσει τα στοιχεία σου για κάποιο λόγο και εσύ να το βάσεις και να σου κλέψεις τα στοιχεία ή στοιχεία ηλεκτρονικών καρτών ή οτιδήποτε άλλα πιο προσωπικά στοιχεία και κερδόμαστε και στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων που τα παιδιά δεν ξέρουν να χειρίζουν τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να πάρει μέτρα με αυτό με το νέο νόμο, αλλά άμα τα παιδιά δεν ξέρουν να τα χειρίζονται από πρώτο χέρι και τα δημοσιεύουν αυθαίρετα, είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουμε τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο και να τα κρατήσουμε ασφαλή. Και όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν γενικά, η επαφή με το διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει και στον εθισμό στο διαδίκτυο, που ουσιαστικά είναι η νέα μορφή εξάρτησης με τα ναρκωτικά τσιγάρα. Υπάρχει και ο εθισμός στο διαδίκτυο, που ουσιαστικά κάνει τα παιδιά μη κοινωνικά, μη δημιουργικά και απλά εθισμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή γενικά στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και είναι ίσως ο εθισμός στο διαδίκτυο, κύριε Κυρίτση, το βασικό πρόβλημα που εντοπίζουν οι γονείς αυτή τη στιγμή. Γιατί οι γονείς αυτό βλέπουν. Το πρώτο πρόβλημα που αντιλαμβάνονται όσον αφορά το διαδίκτυο είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο, η ενασχόληση, η διαρκής ενασχόληση του παιδιού με το διαδίκτυο και εκεί αρχίζουν και θορυβούνται. Δυστυχώς όμως πολλές φορές το βλέπουν πολύ αργά. Πολύ αργά. Ή μπορεί να το στις ειδικά σε αυτές τις ηλικίες τώρα της. Ηλικίες στα 15-18 το βλέπουν στην τάξη που είναι τα παιδιά στην τρίτη ηλικία που είναι για τις Πανελλήνιες που βλέπουν ότι ασχολούνται πολύ με το διαδίκτυο και όχι με το διάβασμα. Να. Και τότε το συνειδητοποιούν γιατί στις προηγούμενες τάξεις λένε εντάξει το παιδί μου απλά ασχολείται και τα αφήνουν γιατί θέλουν το προσωπικό του χρόνο και δεν ασχολούνται με τα παιδιά του γιατί ουσιαστικά υπάρχει το διαδίκτυο που τα απασχολεί αυτό. Η εύκολη λύση. Ναι. Πόσο ενημερωμένα είναι τα παιδιά σήμερα για τα προβλήματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο? Τα παιδιά έχουν βασικές γνώσεις των προβλημάτων που υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά δεν ξέρουν πώς να τα αποφεύγουν και πώς να τα αντιμετωπίζουν. Ίσως δεν σπουδαιολογούν την πολλές ουσία. Πολλές φορές μπορεί να μην πιστεύουν ότι θα τύχει σε αυτά. Ναι. Ή να μην το καταλαβαίνουν όταν θα τους τύχει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν καταλαβαίνουν. Ή ότι όταν γίνονται θύτες στο cyberbullying, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν bullying σε κάποιο άλλο άτομο. Γιατί δεν μπορούν να δουν και τα συναισθήματα του αλλού την ίδια στιγμή. Μάλιστα. Οι γονείς
Πόσο ενημερωμένοι είναι? Οι γονείς δεν πιστεύω ότι είναι ενημερωμένοι. Για αυτό πολλοί γονείς σε αυτή την ηλικία που είμαστε τώρα είναι μεγάλοι ή έχουν μια επαφή με την τεχνολογία η οποία απλά είναι τα social media ή να μπουν στο ίντερνετ να ψάξουν κάποια πράγματα περισσότεροι γονείς και δεν είναι ενημερωμένοι για το πώς θα κρατούν τα παιδιά τους ασφαλή ή δεν έχουν αφιερώσει χρόνο ώστε να ασχοληθούν. Πολλές φορές δίνουν ηλεκτρονικές συσκευές όπως υπολογιστές, tablet, smartphone, το οποίο παρά ότι έρχονται εγκατεστημένα με γονικό έλεγχο, mm-hmm. το οποίο μπορεί να περιορίσουν το πόσο τα παιδιά έχουν πρόσβαση. Mm-hmm. Έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο ασφαλή περιεχόμενο. Δεν μπορούν να ενεργοποιούν καθώς δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει ο γονικός έλεγχος ή δεν ασχολούνται να τον ενεργοποιήσουν και να βάλουν τα φίλτρα που πρέπει. Οι γονείς συζητούν με τα παιδιά. Εντάξει, γνώσεις δεν έχουν προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για την ασφάλεια των παιδιών τους. Συζητούν όμως τα θέματα συμπεριφοράς των παιδιών στο διαδίκτυο εγκαίρως, έτσι ώστε να προλάβουν κάποιες καταστάσεις. Να συμπληρώσω το προηγούμενο ότι οι γονείς υπάρχει ένα πρόβλημα ότι και πολλοί γονείς έχουν την πεποίθηση ότι το παιδί τους ξέρει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, το χρησιμοποιεί υπεύθυνα και θελοτυφλούν στα προβλήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι σε αυτό ποτέ, όταν οι γονείς συζητούν, τα παιδιά συζητούν με τους γονείς τους για το διαδίκτυο και για το τι γίνεται. Σωστό και αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα γενεών. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει καθόλου συζήτηση μεταξύ των γονέων για το τι γίνεται στο διαδίκτυο και το πώς θα κρατήσουν τα παιδιά τους ασφαλείς στο διαδίκτυο, πώς να τα χρησιμοποιούν καλύτερα το διαδίκτυο τα παιδιά τους. Καθώς δεν είναι και τόσο ενημερωμένοι, απλά δεν υπάρχει και η κατάλληλη συζήτηση καθώς υπάρχει το χάσμα των γενεών μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Μάλιστα. Κύριε Κυρίτση, είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς της νομικής ελέγκτριας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στην Αθήνα, όπου ανακοινώθηκε ότι πλέον πριν από τα 15, αυτή είναι η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, της αρμόδιας αρχής, θα απαιτείται γονική συνένεση για την χρήση των κοινωνικών δικτύων από τα παιδιά. Θέλω να μου πείτε την άποψη τη δική σας και κατ' επέκταση του πάνελ νέων όσον αφορά αυτή την απόφαση. Ουσιαστικά το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά θα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα γενικά τις υπηρεσίες του διαδίκτυου όταν είναι κάτω από 13 χρονών. Mm-hmm. Και θα υπάρχει... Και τώρα απαγορεύεται. Τώρα απαγορεύεται, αλλά δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ελέγξουν οι εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες στην ηλικία mm-hmm. των παιδιών. Γιατί mm-hmm. ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι ηλικία θέλει και γιατί ένα παιδί να βάλει ότι είναι 12 χρονών, ενώ μπορεί να βάλει 15 και να χρησιμοποιεί ανεξάρτητο διαδίκτυο ή να βάλει ότι είναι 20. Τώρα όμως το μπαλάκι ειστικά μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εταιρείες, οι οποίες άμα δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες και δεν βρουν τρόπους να ελέγχουν την ηλικία, θα έχουν βαριά πρόστιμα. Από την πλευρά μου πιστεύω ότι ένα όριο ηλικίας 13 είναι λογικό για τις εφαρμογές άμεσης επικοινωνίας όπως το Viber, το WhatsApp και τα λοιπά, καθώς τα παιδιά δεν επικοινωνούν τόσο με αγνώστους και μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μόνο άμα έχουν ανταλλάξει το νούμερο τηλεφώνου τους. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια κατάλληλη εκπαίδευση και από τους γονείς αλλά και το σχολείο για το ποιους τρόπους και τι τύπους επικοινωνίας θα πρέπει να ακολουθούν και πώς να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να αποφευθούν τα περιστατικά όπως τους έχετε. Όσον αφορά όμως τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αλλά και το YouTube που θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα αργότερα, ακόμα και τα 15, τα 16 πιστεύω ότι δεν είναι αρκετά υψηλό όριο, καθώς μπορούν να, το Facebook, το Instagram, το Twitter έχουν πληροφορίες τα οποία τα παιδιά δεν έχουν την κατάλληλη κριτική σκέψη ώστε να αντιμετωπίσουν. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν απίστευτες διαφημίσεις, τάσεις υπερκατανάλωσης, άτομα που προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν συνεχώς και αμέτρητα fake news πια, αλλά και εξτρεμιστικές απόψεις, τις οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν καθώς ακόμα και τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν κάνουν τις κατάλληλες προσπάθειες, πιστεύω.
Αλλά άμα κάνουν τις κατάλληλες προσπάθειες, μετά τα κατηγορούμε για την κατάργηση ελευθερίας του λόγου. Οπότε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Οπότε, άμα δεν αναπτυχθεί η κατάλληλη κριτική σκέψη στα παιδιά, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη. Βασικά, πρέπει να αναπτυχθεί και την κριτική σκέψη στα παιδιά περισσότερο. Μάλιστα. Ή να περιμένουμε ώστε να είναι όρημα αρκετά για να τα φέρουμε σε επαφή με αυτές τις πλατφόρμες. Λοιπόν, ναι. Έχουμε ακόμα ένα λεπτάκι. Οπότε θα ήθελα να πάμε λίγο πιο σύντομα. Βεβαίως. Να φέρω ένα τελευταίο περιστατικό στο YouTube που λέμε ότι είναι απλά για να βλέπουμε βίντεο. Ένας πολύ γνωστός YouTuber, ο οποίος και προματάρεται από την ίδια την Google και το YouTube, ανέβασε ένα βίντεο στο τέλος Δεκεμβρίου με έναν, δεν θυμάμαι τι καταγωγή, άνθρωπο που είχε αυτοκτονήσει και το ανέβασε ζωντανά. Ναι. Οπότε ουδής μπορεί να ελέγξει τι ανεβαίνει σε αυτά τα δίκτυα. Η απάντηση ήρθε μετά από 20 μέρες από την Google, το οποίο κατέβασε το βίντεο. Ναι, πολύ αργά. Εν τω μεταξύ το είχαν δει εκατομμύρια άνθρωποι. Στις πρώτες 24 ώρες είχε φτάσει στα 7 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτή είναι η δύναμη του διαδικτύου, δυστυχώς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει όρια, ούτε γεωγραφικά. Κυρίως γεωγραφικά, οπότε οι όποιες κινήσεις μας πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Κύριε Κυρίτση, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Είναι πολύ σημαντικό. Το πάνελ νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου κάνει πολύ σημαντική δουλειά και πρέπει να συνεχίσει έτσι δυνατά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.